Yes. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Ηλίας Ελευθεροχωρινός, ομότιμος καθηγητής γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τιμή μας. Και εμείς που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, Θεσσαλικός Κάμπος. Την εικόνα τη βλέπετε. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε καλύτερα από εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα καταστράφηκαν οι σοδειές τους οι φετινές. Πάει αυτό, το ξεχάσαμε. Σίγουρα καταστρέφονται οι επόμενες σπορές τους. Το θέμα είναι, αυτός ο κάμπος θα ξαναδώσει παραγωγή? Και αν γίνεται αυτό, σε πόσο χρονικό διάστημα? Να σας απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι απώλειες, δηλαδή απώλειες ζώων, καταστροφή υποδομών, εξοπλισμός, λέγατε πριν από λίγο και τη σοδειά, τα σιτηρά που είχαν μέσα και δεν πρόλαβαν να πουλήσουν ορισμένη παραγωγή. Πράγματι υπάρχει μεγάλη ζημιά για τους παραγωγούς. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε, εάν ο κάμπος θα ξανακαλλιεργηθεί, απαντώ και σας λέω σίγουρα θα καλλιεργηθεί. Τώρα, το πόσος χρόνος θα απαιτηθεί προκειμένου να έρθει στο επίπεδο που ήταν πριν, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω από τώρα, γιατί δεν ξέρω το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί ορισμένα εδάφη. Πάντως, κυρία Λιμπαθινού, κύριε Κακούση, για να σας πω ένα πράγμα. Δεν έχουν όλα τα εδάφη την ίδια ζημιά. Mm-hmm. Πιο πολύ έχουν τα εδάφη που ήταν επικλινή και υπήρξε η διάβρωση των εδαφών, και λιγότερο θα έχουν τα ορισμένα εδάφη του κάμπου. Αλλά ότι όλα θα έχουν προβλήματα είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Έτσι. Τώρα, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, για μεγάλο διάστημα. Ναι. Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω αμέσως. Υπάρχει η επόμενη χρονιά. Ναι. Διότι υπάρχουν τα σιτηρά, όπως ξέρετε, και ορισμένοι θα, αν με ρωτήσετε, ας πούμε, μπορούμε να σπείρουμε φέτος σιτάρι, κρυθάρι ή οτιδήποτε άλλο ψυχανθές χειμερινή καλλιέργεια. Mm-hmm. Απαντώ, καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος, δηλαδή να φύγουν τα νερά, και να σας πω τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί προκειμένου να μην έχουν μεγάλο πρόβλημα στο βάθος του χρόνου, αν θέλετε, αν με ρωτήσετε. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ότι θα καλλιεργηθούν, με δεδομένο ότι θα υπάρξει εξάτμιση του νερού, θα ξηραθούν τα εδάφη, θα δοθεί η δυνατότητα να οργώσουν οι παραγωγοί, να ετοιμάσουν, αυτό θα γίνει σίγουρα. Τώρα, το τι ζημιά θα έχουν δεν μπορώ να προβλέψω, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η λάσπη η οποία έχει έρθει μέσα στον κάμπο, η ύλης, αυτό το πράγμα για το οποίο μας προειδοποιούν οι επιστήμονες υγείας, ότι είναι βλαβερό να πλατσουρίζεις μέσα σε αυτό καταρχήν. Αυτό, μένοντας μέσα στον κάμπο και όταν θα κατακαθίσει, δεν δημιουργεί ένα, πώς να το πω, επικίνδυνο, βλαβερό, λιγότερο αποδοτικό περιβάλλον για καλλιέργεια? Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας. Είναι έτσι όπως το λέτε και σας πω ακριβώς και τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να μετριάσουν το κακό. Διότι αυτό που μεταφέρθηκε με το νερό μπορεί να έχει μέσα, είναι άργυλος ύλης, δηλαδή πολύ ψηλά σωματίδια τα οποία αιωρούνται μέσα στο νερό και μετά θα υποστούν καθίζηση όπως αντιλαμβάνεστε, και θα δημιουργήσουν ένα στρώμα πάνω στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο πραγματικά μπορεί να έχει μέσα, πέρα από αυτά τα στερεά υλικά, μπορεί να έχει ρήπους οργανικούς, μπορεί να έχει βαρέα μέταλλα, μπορεί να έχει θρεπτικά στοιχεία μέσα, μπορεί να έχει οργανικά, έτσι, υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επομένως μπορεί. Προσέξτε κάτι, κύριε Κακούση και κυρία Λιμπαθινού. Ένας τρόπος για να έχω λιγότερο πρόβλημα, ναι, είναι να το αραιώσω. Δηλαδή τι, αν οι παραγωγοί κάνουν μια κατεργασία, μόλις δοθεί η ευκαιρία, με ένα εδαφοσκίστη για να βελτιωθεί λίγο η μετακίνηση, αν θέλετε, αέρα, νερού κτλ. Και μετά οργώσουνε, δηλαδή αυτό το στρώμα το λεπτό, ένα εκατοστό, δύο, αυτό που είπατε κύριε Κακούση, αυτά δηλαδή που καθιζάνουν το ίζημα, να πάει βαθύτερα, άρα να αραιωθεί το πρόβλημα. Όταν αραιωθεί το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, έχει μικρότερη πιθανότητα να προκαλέσει, αν θέλετε, επικινδυνότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι ο τρόπος. Αυτό είναι η προσέγγιση, αυτό είναι. Αλλά ότι όντως θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όπως ακριβώς θέσατε την ερώτησή σας, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Μάλιστα. Ναι. Όμως, σαν περιοχή, δεν θα είναι αρκετά επικίνδυνη για ένα διάστημα, κύριε καθηγητά, να πάει κάποιος και να καλλιεργήσει? Δηλαδή, αν πούμε ότι φύγαν τα νερά, ότι μετά θα υπάρχει το έδαφος να είναι κατάλληλο για να δεχτεί. Επί της ουσίας όμως δεν θα είναι επικίνδυνα αυτά τα οποία θα βγουν, αυτά τα οποία θα καλλιεργηθούν? Να σας πω, κυρία Λιμπαθινού, καλά κάνατε και ξαναρωτήσατε το ίδιο, για να περάσω και την πλευρά
του βιολογικού μέρους. Mm-hmm. Το νερό, παράλληλα με τα στερεά, ναι, πέρασε και βιωτικούς παράγοντες. Δηλαδή, πέρασε μύκητες, πέρασε βακτήρια, σωστά, πέρασε έντομα, ναι, πέρασε ζυζάνια, όπως καταλαβαίνετε. Άρα θα βρεθούν ορισμένα χωράφια, ορισμένα εδάφη με προβλήματα που δεν είχαν πριν. Επομένως, ξαναλέω, η αραίωση... Η αραίωση, αυτό που μας έλεγε ο κύριος καθηγητάς. Χάσαμε τον καθηγητή. Ναι, έχει να κάνει με την αραίωση. Ναι, ναι, η αραίωση λοιπόν, λέτε, είναι η λύση. Ξέρετε τι... Άσε μου λίγο, κύριε Κακούζη, ναι, ναι, επιτρέψτε μου λίγο να σας πω μια καλλιέργεια που είναι μόνιμα μέσα στο νερό. Είναι το ρύζι. Το ρύζι. Το ρύζι καλλιεργείται υποκατάκληση, όπως ξέρετε. Α, οι παραγωγοί κάθε χρόνο όμως καλλιεργούν. Και μάλιστα μπορούν από μια καλλιέργεια που την προηγούμενη χρονιά ήταν υποκατάκληση στο έδαφος, να πάνε σε μια ξηρική καλλιέργεια, άμα θέλουν. Άρα υπάρχει η δυνατότητα. Απλώς λέμε τι μπορεί να κάνει ο παραγωγός προκειμένου να μειώσει, μάλιστα, το πρόβλημα. Αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, ακούγοντας εσάς και νωρίτερα και τον κύριο Καρύδη, τον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, ξέρετε που καταλήγω. Όλα ξαναγίνονται εκτός από την ανθρώπινη ζωή. Και τα χωράφια θα ξαναγίνουν και τα σπίτια θα ξαναγίνουν και όλα θα ξαναγίνουν εκτός από τους ανθρώπους που έφυγαν. Και είναι 15. Είδατε, ξεκίνησα από την αρχή, αν θυμόσαστε, κυρία Λιβαθινού, απώλειες ζώων. Έτσι. Απώλειες ζώων, είπα. Έτσι. Δηλαδή, έτσι, τα δύο πράγματα ήταν το ζωικό βασίλειο, ξεκίνησα. Ακριβώς. Και μετά όλα τα άλλα. Έχει. Κύριε καθηγητά. Είναι, όπως το είπατε, γίνονται. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μοιραστήκατε μαζί μας. Εύχομαι αυτούς τώρα να πω μια παράκληση. Και να κλείσουμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο ποτέ άλλοτε, πρέπει να βγάλει έξω τους γεωπόνους για να βοηθήσουν τους αγρότες οι οποίοι αυτό έχουν αυτό το πολύ μεγάλο σωστά πρόβλημα. Αυτονόητο ακούγεται. Σας ευχαριστούμε θερμά. Προς τον Υπουργό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.